λοιπόν, γεια σας. Δεν θα σας ρωτήσω τι κάνετε, όπως ρωτάει ο Παπανδρέου Καλή τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όπου βρίσκεται. Πρέπει να ρωτήσουμε όμως τι κάνουν οι ομάδες μας. Δηλαδή γίνεται ολόκληρη κουβέντα στην Αμερική που οι Warriors με τους Cavaliers θα παίξουν τέταρτη φορά στη σειρά. Τι να πούμε και εμείς που θα τους πάμε 13. Στη μάπα 13η στη σειρά και 18η overall. Η ασυνήθιστη συνθήκη είναι ότι πλεονέκτημα έδρας σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια το έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και η δραματική συνθήκη είναι ότι από τότε που γίνεται αυτό το αντάμωμα, για πρώτη φορά η έναρξη των τελικών και αποτελεί και ένα επιπλέον κίνητρο και πρόκληση για τους δύο, τους βρίσκει με άδεια χέρια. Ναι. Γιατί όλα τα χρόνια έπαιρνε το κύπελο ως επιτοπλίστων ο Παναθηναϊκός και δύο φορές ο Ολυμπιακός, αλλά είναι η πρώτη φορά που κανείς δεν έχει κάτι στα χέρια του. Είναι και τόσο σύμβη για να σώσει τη χρονιά. Για να σώσει είναι εντυπωσιακό. Η κολυμβήθρα που λέει ο Βασίλης του Σιλοάμ. Για τον Ολυμπιακό είναι διπλά δραματικό, γιατί κινδυνεύει να μείνει η δεύτερη χρονιά εντελώς με άδεια χέρια. Αυτό είναι ακόμα πιο ασυνήθιστο και σπάνιο. Ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει ψηρά ετών που πάντα παίρνει κάτι. Κάτι τύπου 30 χρονιά. Έπαιρνε τουλάχιστον το κύπελο. Έχει έναν τίτλο τουλάχιστον. Και συγγνώμη, και η μεγάλη πρόκληση του Παναθηναϊκού να τελειώσει τη σεζόν. 0 στα 5. 0 στα 5. Έλα, τώρα. Όχι, και δεν υπάρχει έκπτωση. Τώρα, μίλα. Ξεκίνα. Τώρα, μίλα. Λοιπόν, γελάει ο Τσίγκας, όχι τίποτα άλλο. Μίλα και θα σε ξαναδιακόψω. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό ότι γενικώς υπάρχει στη συνείδηση των φιλάθλων η αίσθηση ότι είναι το πιο εύκολο 3-0. Δεν το πιστεύω, αλλά μου έχουν ρωτήσει αρκετοί. Είναι το πιο εύκολο 3-0 του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού, μισό λεπτό. 3-0, εγώ δεν βλέπω. Και εγώ δεν το βλέπω 100%. Αλλά το πιο σίγουρο 3-0. Βασικά δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Το πιο σίγουρο 3-0 ήταν το 15 του Ολυμπιακού. Με το 14 ήταν. Όταν έφυγε ο Ιβάνοβιτς και ανέλαβε ο Μανολόπουλος και ο Ολυμπιακός ήταν προβληματικός. Λείπαν τρεις παίχτες. Σωστό. Εκεί ήταν το πιο σίγουρο. Εντάξει, περιραίουσα ατμόσφαιρα. Έχει δίκιο αυτό που λέει ο Άντωνης. Γιατί η περιραίουσα ατμόσφαιρα, αν ρωτήσει 100, οι 80 θα σου πούνε 3-0. Ακόμα και Ολυμπιακοί. Και γι' αυτό το λόγο θα σου. Αυτό ήθελα να πω. Ότι πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν χάσει την πίστη του στην ομάδα λόγω τη απόδοσή τη τον τελευταίο καιρό. Αυτό βέβαια μπορεί να λειτουργήσει και. Θετικά υπέρ του Ολυμπιακού. Μόνο θετικά. Μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος αυτό που μπορεί να ακούγεται κλισέ και να το λέμε συνέχεια, ότι είναι διαφορετικά παιχνίδια. Δηλαδή, ακόμα και όταν ήταν το 2005 πρώτος με 8ο παίζανε. Τα πιο δύσκολα σειρά ήταν. Δύσκολα τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, που ο Ολυμπιακός έπαιζε με τον Γιώσκο Καφετζή και τον Χαρίση και όλα αυτά τα παιδιά. Το Γιώσκο Καφετζή. Το χρησιμοποιώ συνέχεια για να σταναδρομέζω σε αυτήν την ομάδα αυτά τα χρόνια. Πάντως είναι περίεργη η κατάσταση, επειδή ακριβώς είναι περίεργη η κατάσταση στον Ολυμπιακό φέτος. Μία ομάδα η οποία μέχρι τον Μάρτιο πήγαινε, όχι τρένο, αλλά πάντως έδινε την εντύπωση ότι μπορεί να κατακτήσει και την Ευρώπη. Σωστά. Ξαφνικά δείχνει να ικανή να χάσει και από τον εαυτό της. Και επίσης ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με κρίσιμο σταυροδρόμι. Και για τους δύο όμως. Και για τους δύο. Και για τους δύο. Και πιο εύκολα για αυτό που κατακτά το πρωτάθλημα πάντως. Όπως είχε πει ο Βασούλας, πας πιο ήσυχος διακοπές, είναι η τελευταία εντύπωση. Εντάξει, για το Παναθηναϊκό υπάρχουν και τα ερωτηματικά που απορρέουν από την ευρωπαϊκή αβεβαιότητα. Ποια διοργάνωση θα παίξει, με ποιους παίκτες κλπ. Αλλά εντάξει, αυτό είναι η επόμενη μέρα συζήτηση. Τη σημερινή ημέρα το θέμα είναι ο Ολυμπιακός και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ο Παναθηναϊκός είναι εμφανές ότι έχει momentum, έχει φόρα, έχει φόρμα κλπ. Έχει ρυθμό, έχει ρυθμό. Και υγεία καλύτερη υγεία. Δηλαδή με την έννοια ότι οι παίχτες δεν ταλαιπωρούνται ή δεν είναι όπως ο Πρίντερης, ας πούμε, που λες ότι προέρχεται. Ή ο Μιλουτίνο που θέλουν βαθμία επανένταξη. Και αυτό το 108-71 του πρώτου μάτς σε συνδυασμό με το 89-88 του δεύτερου θύμισε λίγο και τα playoff του Ολυμπιακού με τη Σχένα. Το 11, αν δεν κάνω λάθος, που ο Ολυμπιακός κέρδισε πάρα πολύ στο πρώτο μάτς. Απλώς η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός στο μάτς το οποίο κρίθηκε στο τέλος και μάλιστα κρίθηκε από δύο χαμένες προσπάθειες του Προμηθέα, ο Ολυμπιακός και προηγηθεί με 22. Δηλαδή, μετά, μου φαίνεται περισσότερο λίγο σορολόπ μετά, ότι θα φορτώνω λίγο στον κόκορα, έχει τελειώσει το μάτς, παρά εγγενές πρόβλημα όπως ήταν με τη Σιένα τότε. Δηλαδή με τη Σιένα ήταν όπως, όπως ήταν και με την Κίμη. Που λέει ο Αντώνης. Καλά, ήταν πριν 10 μέρες. Αλλά έχει προηγηθεί και η Κίμη. Δηλαδή με την Κίμη υπήρχαν προβλήματα τα οποία φαινόντουσαν. Έχει προηγηθεί επίσης το τελευταίο μάτς με τον Προμηθέα στο πρώτο ημίχρονο. Που ο Ολυμπιακός έχει φάει 50. Αλλά με τον Προμηθέα ήταν διαφορετική εικόνα. Τρία τα παραδείγματα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει και 4 μάτς πρωταθλήματος στην κανονική περίοδο που δεν έχει χάσει ποτέ τόσα πολλά. Τέσσερα. Δύο από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ναι, βέβαια η τελευταία φορά ήταν η πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου. Πάει καιρός δηλαδή από τότε που έχασε
Ολυμπιακός. Ναι. 29 Ιανουαρίου έχασε τελευταία φορά. Απλά λέμε γιατί είναι προφανές ότι όποιος δει τον απολογισμό και το ρεκόρ με το οποίο φτάνουν οι δύο ομάδες, λέει Παναθηναϊκός έχει πλεονέκτημα έδρας, είναι αίτητος, δεν έχει τραυματισμούς που αν εξαιρέσουμε τον Casey River που είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό, ίσως το μοναδικό μάλλον ερωτηματικό του Παναθηναϊκού σε αυτή τη σειρά. Σε σχέση με τον Ολυμπιακό, δείχνει πιο υγιή. Και είναι σημαντικό, δεν θα έβαζε στην κουβέντα το, σε τόσο έτσι, στο κάδρο μπροστά μπροστά το Rivers, αλλά ο Rivers έχει 13,8 πόντους εναντίον του Ολυμπιακού. Είναι δίμιος, δηλαδή έχει δύο μάτς. Τα μέτρα χθες έχει 14 μάτς παιγμένα. Σε δύο είχε μονοψήφιο νούμερο. Έχει 13,8 πόντους, έχει βάλει τρεις φορές πάνω από 23. Έβαλε μέσα σε 20 ημέρες 79 πέρυσι. Και επίσης σουτάρει με 46% στα τρίποντα, που λες χαμηλό είναι, αλλά σουτάρει με 50,2% στα τρίποντα εναντίον του Ολυμπιακού. Παλιά αυτό. Όχι παλιά. Στα μάτς που έχει παίξει. Ναι, εντάξει, αλλά. Στα μάτς που έχει παίξει. Έχουμε καιρό να το δούμε σε αυτήν την κατάσταση. Με τη Ρεάλ ήταν άποντος. Για παράδειγμα. Αυτό λέω. Όταν λέω παλιά. Εγώ δεν ξέρω τα στατιστικά. Δύο έρμπολ σε σουτ μόνο. Στον Ολυμπιακό επίσης. Εντάξει, ο Κωνσταντίνος το ξέρει καλύτερα. Τώρα τα ψάχναν ενώπιση των μεταδόσεων. Έχουμε. New entries, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει στα play-off που είναι 5 μάτς, δεν είναι ανεπαρκές το δείγμα ή μικρό. Ένα Στρέλνιεξ με 15 στα 22 τρίποντα και 13,8 πόντους που είναι μακράν από το σκόρ του Ολυμπιακού. Και ένα Γουίλτζερ, ο οποίος έχει 5,5 rebound, 11 πόντους, δηλαδή είναι πολύ θεαματική βελτίωση και των δύο σε σχέση με την κανονική περίοδο. Του Γουίλτζερ θα μου επιτρέψεις. Και θα συμφωνήσει νομίζω και ο Κωνσταντίνος μόνο στην επίθεση. Στην επίθεση. Γιατί στην άμυνα ο Φαγέ το σημάδευε. Ναι, παιδί, μα στην επίθεση. Καταρχήν ναι. Νομίζω. Λέω... Αλλά τον βοηθάει και αυτό τον Wilder τουλάχιστον. Τον βοήθησε η απουσία του πριν γιατί πήρε χρόνο συμμετοχή. Τον βοήθησε ότι ξεκινούσε πεντάδα και έμενε περισσότερη ώρα στο παρκέ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα τα παρκέ του playoff ξεκίνησε με Μπόγρι Wilder. Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει τελικού με το ίδιο σχήμα. Δηλαδή φαντάζομαι θα πάει με Πρίντεζη. Μακλίν, Πρίντες Μιλουτίνοφ, ανάλογος αν είναι ο Σέρβος. Ο Ολυμπιακός έχει και ένα δυνητικά πλεονέκτημα το οποίο δεν είχε πέρσι, ας πούμε. Δεν έμπλεξε με την Ευρωλίγκα. Δεν είχε δηλαδή το Final Four μέσα στη μέση τη σεζόν, σαν ελέφαντα στη μέση του δωματίου. Το λέω γιατί πέρσι ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα στους τελικούς στην πραγματικότητα. Πέρα από το τελικό. 3-2. 3-2. Από το τελικό 3-2, η εικόνα ήταν ότι υπήρχε διαφορά ανάμεσα στις ομάδες. Mm-hmm. Yeah. Αλλά πέρσι ο Ολυμπιακός θυμίζω. Γιατί στα μάτς που κέρδισε ο Ολυμπιακός θα κέρδισε δύσκολα. Ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα κέρδισε εύκολα, σωστά. Αλλά πέρσι ο Ολυμπιακός γύρισε σκοτωμένος από το Final Four. Άδειος πνευματικά, άδειος σωματικά. Φέτος είχε τους τραυματισμούς που είναι ένα αντίστοιχο κατά κάποιον τρόπο πρόβλημα. Αλλά είχε και τις 40 μέρες να προετοιμαστεί για αυτό το πράγμα που έρχεται τώρα. Για τους τελικούς. Το και πνευματικά και αγωνιστικά. Αν προετοιμάστηκε όπως θα ήθελε. Δηλαδή, όπως θα ναι, προφανώς όχι. Προφανώς δηλαδή... όχι, αλλά είχε το χρόνο κατά κάποιον τρόπο σύμμαχο. Και ενδεχομένως τον Ολυμπιακό θα τον βόλευε και καλύτερα να τραβούσαν λίγο περισσότερο εκείνη ναι, η τελική. Να κέρδιζαν χρόνο και οι τραυματίες. Και του, αλλά τα, ναι. Το διπλό 3-0 μάλλον τον Παναθηναϊκό βοηθάει. Το ότι αρχίζουν γρήγορα δηλαδή. Πάντως σε αγωνιστικό επίπεδο. Νομίζω ότι ισχύει η ίδια η περσινή συνθήκη, αφού είπαμε για άλλες συνθήκες σε σχέση με πέρσι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, εάν τις συγκρίνουμε τις δύο ομάδες, βάλουμε τα ρόστερ και δούμε, ο Παναθηναϊκός υπερέχει σε αθλητικότητα. Πάρα πολύ. Αυτό είναι το μεγάλο. Κράτος, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Και προς αυτή την κατεύθυνση είναι και νομίζω η επιλογή του προπονητή του Παναθηναϊκού να κρατήσει το Λεκάβιτσιους στο ρόστερ και να. Για να ποντάρει δηλαδή στην ταχύτητα αυτών των τριών γκάρ, δηλαδή του James, του Λεκάβιτσιους και του Καλάθη, σε σχέση με τα λιγότερο αθλητικά γκάρ του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αν τα βάλουμε. Ο Ντέρμον όμως είναι πιο αθλητικό. Τι είναι ο Ντέρμον είναι πιο αθλητικό από, ναι, ναι, από το Λεκάβιτσιους. Ναι, ήταν μια αμφιλεγόμενη κίνηση αυτή. Ναι, αλλά εκεί είναι στο ένα. Εκεί είναι στο ένα που δεν μπορεί να εμπιστευτεί το James. Και άμα δεν του βγει καθόλου ο Casey Rivers, ο Ντέρμον θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Νομίζω ότι αυτό ήταν, μπορεί να ήταν διορθωτική κίνηση σε σχέση με τα playoff της Euroleague. Όπου ο Λεκάβιτσιους ήταν σε τρίτο πλάνο. Όχι, εκτός ο Παναθηναϊκός όταν. Αυτό λέω, δεν, ουσιαστικά δεν έπαιξα. Και ο Παναθηναϊκός συχνά είχε πρόβλημα δημιουργίας. Όταν ο Καλάθης ήταν στον πάγκο εκεί, ή εγκλωβισμένος. Εκεί όμως το πήγαινες ότι υπάρχει ο Ντόνσιτς, ας πούμε, που παίζει playmaker καμιά φορά, που είναι δύο μέτρα. Ναι. Ενώ εδώ έχει παίξει και έχει πάρει μάτς. Δύο. Ο Λεκάβιτσιους με τον Ολυμπιακό. Άρα δύο. Λοιπόν έχει δείξει ότι. Είναι στο πνεύμα των αναμετρήσεων. Εγώ νομίζω το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού σε σχέση με τον Παναθηναϊκό δεν έχει περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο φαβορί στη σειρά λόγω του τρόπου που παίζει αυτή την εποχή.
Αλλά πιστεύω το πλεονέκτημα που πρέπει να σημαδέψει ο Ολυμπιακός είναι μέσα στη ρακέτα. Δηλαδή ότι επέλεξε να αφήσει τον Μπέιν εκτός υποχρεώσεων και θα πάει με και τον Γκέμπριελ. Θα πάει με τον Μίτογλου, τον Βουγιούκα, τον Γκις και τον Σίγκλετον, τετράδα ψηλών. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή το Θανάση για το Κούμπο. Το σκέφτηκα, το σκέφτηκα γιατί μπορεί να έχει επιλέξει τον το Μίτογλου και όχι τον Γκέμπριελ. Γιατί είναι ο Βίλτζερ. Εγώ πιστεύω αν δεν ήταν ο Βίλτζερ και ήταν ο Τιλί, θα έβαζε τον Γκέμπριελ. Γιατί σου λέει ότι. Δεν έχει μαζί. Δηλαδή. Ο Βίλτζερ δεν είναι ένα παίκτη. Δεν θα έχει φθορά μέσα. Ναι, που δεν μπορεί να σε φθείρει μέσα και δεν είναι ένα παίκτη που βασίζεται στο πηδάω, κρεμιέμαι κλπ. Από την άλλη όμω ο Μίτογλου δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να αναχαιτήσει αν χρειαστεί ας πούμε, τον Πρίντεζ ή αν βρεθεί σε καλή κατάσταση. Και γενικά να σταθεί. Απλά σε ένα μάτσα προκύψει ρόλο με φάουλ. Με φάουλ ακριβώ. Σε ένα μάτσα προκύψει ρόλο και στα 5 ή στα 4 ή όσο θα γίνει. Είναι ρίσκο πάντω αυτό. Ο Μίτογλου δεν έχει δοκιμαστεί σε αυτό το επίπεδο. Ο Γκέμπριελ έπαιξε καλά βέβαια στο μάτσα. Όχι, έπαιξε πολύ καλά. Πρέπει να γνωρίσουμε το θέμα του δεύτερου γύρου. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε του Μίτογλου ότι έχει. Έχει πιάσει από τα μαλλιά όλες τις ευκαιρίες που του έχουν δοθεί. Είναι τρομερά προσόντα. Μα σίγουρα για να προχωρήσει σε αυτήν την αλλαγή Μάιο μήνα. Και φαίνεται ότι πρέπει να είναι και πνευματικά δυνατό παιδί. Προφανώς έπεισε τον προπονητή. Μα έχει προσόντα. Πρώτα απ' όλα σουτάρει. Δηλαδή παίξει που σουτάρει με τέτοιο μπόι. Είναι κατάθεση στην τράπεζα. Για μένα το μεγάλο ερωτηματικό είναι κατά πόσο γενικότερα στον Ολυμπιακό. Καταρχήν οι παίκτες και ο προπονητής και κατά δεύτερον με βάση την εικόνα που θα παρουσιάσουν στο γήπεδο θα πείσουν και τους οπαδούς τους γενικώς ότι ο Ολυμπιακός πραγματικά έχει βάσιμες ελπίδες ως διεκδικητής με βάση την εικόνα που έχει δείξει μέχρι στιγμής το τελευταίο 1-1,5 μήνα σε κανονική περίοδο και play-offs ότι μπορεί να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό που είναι όπως λέγαμε και νωρίτερα πολύ μακριά σε αθλητικότητα και σε κορμιά. Σε αυτό που λες κλειδί, ίσως είναι το πρώτο μάτι. Αν το πρώτο παιχνίδι έρθει κάτι φορά, 80-63. Ναι. Βέβαια από την άλλη πλευρά. Δεν απάνε ψυχολογία. Δεν ξέρω, θα γεμίσει και το σεφ. Δεν απάνε και ψυχολογία ότι ναι, μπορούμε για αυτό. Ίσως στην παρούσα φάση, σε αυτό που βιώνει ο Ολυμπιακός και καλύτερα να το διαχειριστεί, λέω εγώ τώρα, δεν είναι μόνο στο γήπεδο μπορεί να φανεί. Ότι πιθανόν τον βοηθάει ότι το πρώτο μάτι είναι έξω. Ναι, βέβαια. Πάντα βοηθάει. Γιατί δηλαδή έχει λιγότερη πίεση από τον Παναθηναϊκό. Λιγότερα να χάσει. Ναι, λιγότερα πράγματα να χάσει. Δηλαδή εκεί καταλήγει. Και σύνοτι κερδίζει. Ο συλλογισμός κερδίζει και το χρόνο μέχρι να πάει μέχρι στο μάτς που πρέπει να το πάρει. Να δούμε. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή, αν θυμηθούμε κιόλας σε μια σειρά τρομερή κιόλας την προπέρσινη που ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο μάτς στο σεφ και την συνέχεια ο Ολυμπιακός έκανε τρεις νίκες. Ναι. Και όταν παίξει εκτός έδρας θα αποκτήσει και περισσότερο υλικό για γκρίνια. Το λέω διότι έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά που πλησιάζουν οι τελικοί του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός κάνει το ίδιο λάθος που κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Δηλαδή ψάχνει να βρει το άλοθη της αποτυχίας πριν έρθει η αποτυχία. Η διαιτησία Βασιλακόπουλος, ποιοι διαιτητές θα παίξουν. Όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αφήνει ανεπηρέαστη την ομάδα. Δεν μένει ποτέ έξω από το αποδυτήριο αυτό. Ότι δηλαδή κανονικά μετά από τόσα χρόνια δεν μέσα... να μένει. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός. Θα να μένει σίγουρα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποκαθιλώσει τον Παναθηναϊκό όταν τον αποκαθήλωσε, όταν έδιωξε από πάνω του αυτό το σύνδρομο. Όταν δηλαδή συγκεντρώθηκε στην αποστολή και άφησε και τους διαιτητές και το σύστημα και την άτιμη κοινωνία στην άκρη. Εντάξει, πάντως τώρα με αυτά που έγιναν τις προηγούμενες μέρες δεν τα αποξένησε ο Ολυμπιακός. Ο Γκόντας και ο Φούφτας τα αποξένησε. Δηλαδή, αλλά ναι, και ο Ολυμπιακός όμως τα ακολούθησε σαν ουρά. Δεν έχουμε. Ωραία ξεκινάνε η τελική. Όπως κάθε χρόνο. Και δεν είναι και τυχαίο κιόλας. Πάνω στους τελικούς. Επίσης, αυτό που λέει ο Νίκος έχει δίκιο. Ό,τι και να γίνει στον αιώνα των αιώνων, όποιος χάνει θα γκρινιάζει. Είτε υπάρχει ο Βασιλακόπουλος, είτε υπάρχει ο συγχωρεμένος ο Μαϊνινί, είτε ήταν ο Μπερτομέου, είτε ήταν ο Μπερτομέου. Πάντα θα γίνει. Δίνουν την εντύπωση ότι προτιμούν να χάσουν και να επικαλεστούν την αδικία παρά να νικήσουν. Και όποιος επικαλεστεί ποτέ στην αδικία θα υπάρξει 5 λεπτά απάντηση από τον άλλον που θα θεωρεί ότι αδικείται και θα υποστηρίζει ότι αδικείται περισσότερο. Δεν νομίζουν οι νεότεροι ότι αυτά είναι όψιμο δείγμα γραφής. Υπήρχαν από τον καιρό των αγώνων Παοκάρι, δεν είναι τωρινά. Και τότε είχαμε ανακοινώσεις αν θα σφυρίξει ο Κόντης, αν θα σφυρίξει. Απλά τώρα τα social media. Ο Χαλής. Ο Ρίγας, ο Λουβής. Και μετά από αυτά που έγιναν για πρώτη φορά έχει και τεράστιο. Σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνει ο Κόντης, πήγαινε να του πάρει δηλώσεις. Γι' αυτό πρώτη φορά έχει και τεράστιο ενδιαφέρον η δεύτερη κλήρωση που θα γίνει για το Game 3 και Game 4. Θα γίνει. Για το αν θα μπουν στην κληροτίδα οι Φούφης Κόντας. Ας μην πέσουμε κι εμείς στη συζήτηση.
Είναι λίγο θλιβερό. Θα βρει υπηρεσία. Να, θα βρει υπηρεσία. Δεν είναι λίγο θλιβερό αυτό. Κάθε φορά έχει παντός. Φτάνουμε στους τελικούς και ασχολούμαστε πιο να... πολύ με τους διαιτητές παρά με έχει... το μπάσκετ. Για να επαναφέρω την κουβέντα εντός παιδιάς, αν και οι διαιτητές επίσης βρίσκονται εντός παιδιάς. Εντάξει, έχει αρκετά ερωτηματικά και αρκετά ζητήματα αυτή η σειρά. Δηλαδή, έχει ένα δεδομένο που υπάρχει μια γενικότερη περιραίουσα αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός είναι τόσο φαβορή όσο πιθανόν δεν ήταν άλλη ομάδα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει όντως μια αίσθηση ότι η σειρά μπορεί να μην είναι μακρόσυρτη. Αλλά από την άλλη μαζί πλευρά... του και ένα ερωτηματικό, ναι, πώς θα αντιδράσει αν χάσει σωστό ένα παιχνίδι. Σωστό. Που δεν έχει χάσει κιόλας φέτος. Δηλαδή, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός φέτος δεν έχει, έχει χάσει την Ευρώπη. Δηλαδή, διαχειριστεί ήττα. Μόνο στην Ευρώπη που δεν έχει κληθεί να τη διαχειριστεί. Δηλαδή έχει 31-0, έχει σοφαρίσει το ρεκόρ του Ολυμπιακού με τον Νίκο στο 12. Ένα επιπλέον κίνητρο. Σωστό. Τουλάχιστον των Ελλήνων που σίγουρα θα το έχουν πει. Έχει χάσει μόνο από την ΑΕΚ στο κύπελο. Έχει χάσει μόνο στον ημιτελικό. Θέλω να πω στο πρωτάθλημα. Αλλά εκεί υπήρχε μια. Έχει 33-0 ήδη και δύο νίκες από πέρυσι συν 31 φέτος. Αν χάσει ήταν από το Λάβιο ή σου δύο παρατάσεις. Και μάλιστα στο ΆΚΑ. Λοιπόν, προβλέψεις δεν θα κάνουμε. Λίγο ο Παπαδογιάννης, γλιτώσαμε. Λείπει ο Παπαδρέου. Ο Παπαδογιάννης είναι εδώ. Είναι πρωί, γνωρίζουμε. Εντάξει, όσο γραφικό και αν ακούγεται, να κοιτούμε να δούμε μια ωραία σειρά. Να μην έχει φασαρίες, επεισόδια, μουρμούρα για τη διετσία και να παιχθεί και ωραίο μπάσκετ. Δηλαδή, γιατί είναι και το τέλος σεζόν. Είπαμε ότι ξεχυλίζει και όλο το κίνητρο και των δύο ομάδων λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν πάρει κάτι ούτε μια ούτε άλλη φέτος. Ποιος δεν θα μείνει μάδια χέρια δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλά διπλά. Όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση το βράδυ που θα τελειώσουν οι τελικοί ή το επόμενο πρωί θα έχει εξελίξεις. Για κάποιο, γιατί και για κάποιο λόγο. Ξεκινάει μια καυτή μεταγραφική περίοδο. Θα έχουν και οι δύο εξελίξεις ανεξάρτητα. Και οι δύο, δεν πάνε ακόμα, δεν έχει ανοιχτό το θέμα του Καλάθη. Και του Σίγκλετον. Ναι. Και την Ευρωλίγκα. Λέω τον Καλάθη, γιατί ο Καλάθη είναι ενδυματική φιγούρα πάνω. Και κυρίω στην Ευρωλίγκα, γιατί αυτό μπορεί να φέρει μαζί του τα πάντα. Άρα λοιπόν, επειδή διαβάζω και τα σχόλια που γίνονται κάτω από τα άρθρα του Κωνσταντίνου, τα blogs. Και ο Ολυμπιακός, ακόμα και να πάρει το πρωτάθλημα, πάλι θα έχει θέματα. Εννοείται. Μα ήδη και οι δύο θα έχουν θέματα, όποιος και να το πάρει. Σε διάφορα δημοσιεύματα παρουσιάζεται ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είναι ξανά ποτέ η ίδια ομάδα. Ότι κλείνει ένας κύκλος το τελευταίο διάστημα. Ναι, αυτό θα μπορεί να ισχύσει. Αν πάρει το πρωτάθλημα με κάποιον τρόπο ο Ολυμπιακός, αλλάζουν τελείως και αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, άμα το χάσει, τι θα γίνει. Άμα το χάσει, νομίζω θα αυτή η συζήτηση θα γιγαντωθεί. Ναι. Καλούς τελικούς. Γεια σας. Και η Παναγία μαζί μας.